Καλώς ήρθατε στα Αντικήθυρα, στο νησί της άγονης γραμμής που καταλαμβάνει μόνο 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο χάρτη της Μεσογείου. Αν έρθεις εδώ και νομίζεις πως θα βαρεθείς, κάνεις μεγάλο λάθος. Ειδικά αν είσαι από εκείνους τους τύπους που δεν κάθονται για πολλή ώρα σε ένα σημείο και όλο ψάχνονται και γυρεύουν να γνωρίσουν κάτι καινούριο και εντελώς διαφορετικό πέρα από τα συνηθισμένα. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα δούμε ποια είναι τα σημεία που μπορούμε να κάνουμε τις βουτιές μας και να κολυμπήσουμε, παραλίες που είναι πανέμορφες και συνδυάζουν και ιστορία. Γιατί όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, ναι, τα Αντικήθυρα έχουν και μια πλούσια ιστορία που ξεκινάει από την αρχαιότητα. Εννοείται πως η πεζοπορία μέχρι το Φάρο δεν υπάρχει περίπτωση να λείψει από αυτή την ταξιδιωτική εμπειρία. Η καρδιά του νησιού χτυπάει στο χωριό Ποταμός. Είναι το κεντρικότερο σημείο του νησιού. Εδώ υπάρχει το λιμάνι όπου θα σε φέρει το πλοίο και θα σε πάρει όταν θα φύγεις. Θα βρεις αγροτικό γιατρό, αστυνομία, λιμεναρχείο. Θα βρεις επίσης δύο καφενεία παύλα ταβέρνες παύλα παντοπολία από όπου θα προμηθευτείς τα απολύτως απαραίτητα. Και όταν λέμε απολύτως απαραίτητα, εννοούμε αυτό ακριβώς. Τα απολύτως απαραίτητα. Αλλά δεν υπάρχει βενζινάδικο. Όπως καταλαβαίνεις, σε τέτοια μέρη άγονης γραμμής, πολύ μικρά νησάκια κτλ., δεν έρχεσαι μόνο για να δεις τις ομορφιές του τόπου, παραλίες, αξιοθέατα κτλ., αλλά έρχεσαι και για τους ανθρώπους. Φτάνει να σκεφτείς ότι το χειμώνα εδώ πέρα ζουν μόνο 25 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μία μεγάλη παρέα και είτε το θέλεις είτε όχι, γίνεσαι και εσύ μέρος αυτής της παρέας. Οι προμήθειες εδώ στο νησί έρχονται ανά 2-3 μέρες ανάλογα σε ποια εποχή του χρόνου βρισκόμαστε, γι' αυτό μη σου κάνει εντύπωση αν ζητήσεις ψωμί και το πάρεις κατεψυγμένο, είναι ο μόνος τρόπος για να φας ψωμί. Και εννοείται τώρα δεν περιμένουμε εδώ πέρα να βρούμε beach bar, ξαπλώστρες, κοκτέιλ και νυχτερινή ζωή. Σε αυτή την νησάρα λοιπόν έχουμε 3 φανταστικά μέρη για να απολαύσουμε το μπάνιο μας. Πρώτη είναι η παραλία που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το λιμάνι και μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή είτε ακολουθώντας το μικρό δρομάκι είτε κολυμπώντας. Τα νερά εδώ είναι πεντακάθαρα, κρίσταλο που λέμε, και μέσα στις σπηλιές που σχηματίζουν τα βράχια, κατά μήκος εδώ της ακτής, θα βρεις και μικρές παραλίες χωμένες εκεί, στις οποίες μπορείς να φτάσεις κολυμπώντας και να σταθείς εκεί λίγο να ευχαριστηθείς τη σκιά. Νούμερο 2 επιλογή είναι η παραλία της Καμαρέλας. Βρίσκεται 2 χιλιόμετρα μακριά από τον ποταμό, το χωριό δηλαδή του νησιού, και για να κατέβουμε στην παραλία όμως πρέπει να περπατήσουμε μερικά σκαλιά μέχρι να φτάσουμε στο κάτω-κάτω σημείο. Η παραλία είναι στην πραγματικότητα στην κόψη του βράχου. Είναι πολύ μικρή για να κάνεις τον μπάνιο σου, μπορείς όμως άνετα να κολυμπήσεις εδώ πέρα, αρκεί να κατέβεις τα σκαλιά. Βέβαια το θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι να κατέβεις τα σκαλιά, είναι να τα ανέβεις, ειδικά μας έχει πιάσει το μεσημέρι. Αξίζει να έρθετε ως εδώ όμως μόνο και μόνο για τη μαγευτική θέα. Και η νούμερο 3 παραλία, που κατά την άποψή μου είναι και η πιο όμορφη, είναι αυτή του ξεροπόταμου, 2,5 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό. Η ιδιαιτερότητα αυτής της παραλίας είναι ότι βρίσκεται ακριβώς κάτω από το κάστρο της αρχαίας Αίγυλας. Αίγυλα ονομάζονταν τα Αντικήθυρα στην αρχαιότητα, αργότερα Τσιριγότο και σήμερα τα γνωρίζουμε απλά σαν Αντικήθυρα. Μετά το μεγάλο σεισμό του 365 μετά Χριστόν, το νησί ανυψώθηκε για σχεδόν 3 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι λείπουν αρκετά στοιχεία για να συνθέσουν το puzzle για το πώς ζούσαν και με τι ασχολούνταν ακριβώς οι Αιγυλείς. Το νησί ξέρουμε ότι άκμασε 300 με 400 π.Χ. και οι κάτοικοι του ασχολήθηκαν πάρα πολύ σοβαρά με την πειρατεία. Μη σου φαίνεται παράξενο, στην ιστορία έχουν περάσει σαν Αιγυλείς πειρατές. Το μέρος καταστράφηκε το 69 π.Χ. από τους Ρωμαίους, οι οποίοι δεν ήθελαν να έχουν σχέση με τίποτα πειρατικό. Να θυμάσαι ότι οι Τούρκοι δεν κατέλαβαν ποτέ τα Αντικήθυρα, έτσι αυτός ο τόπος χρησιμοποιήθηκε σαν καταφύγιο Πελοποννησίων και Κρητικών που ήθελαν να αποφύγουν τον Οθωμανικό ζυγό. Το νησί αποτέλεσε επίσης τόπο εξορίας και με την κατοχή των Επτανήσεων από τους Άγγλους, αλλά και αργότερα κατά τον Εμφύλιο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εδώ στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί δε εκτόπισαν όλους τους κατοίκους στην Κρήτη το 1943 γιατί ήθελαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο των θαλασσών. Επιπλέον, τα Αντικήθυρα θεωρούνται και κάτι σαν κλειδί της Μεσογείου. Είναι πιο ασφαλές το πέρασμα των πλοίων ανάμεσα Αντικήθυρα και Κρήτη να περάσουν προς το Αιγαίο παρά από Κήθυρα και Αντικήθυρα. Γι' αυτό και στο παρελθόν αποτέλεσε πάρα πολύ σημαντικό σταθμό για την αυσιπλοεία. Και πάμε τώρα στο αγαπημένο μου κομμάτι, γιατί όπως έχεις καταλάβει, αν ένα πράγμα λατρεύω να κάνω στα μέρη που επισκέπτομαι, είναι να τα περπατάω. Στην κυριολεξία όμως να τα περπατάω, γιατί μόνο έτσι νιώθω πως τα γνωρίζω. Το πιο ωραίο σημείο αυτής της πεζοπορίας είναι όταν επιτέλους μετά από κάμποσα χιλιόμετρα έχεις αντικρίσει το βάθος στο Φάρο. Έτσι οι υπόλοιποι της παρέας καταλαβαίνουν κατά κάποιο τρόπο ότι τελειώνουν τα βάσανά τους. Και σιγά τα βάσανα εδώ που τα λέμε, αλλά εντάξει τώρα. Αν εξαιρέσει το γεγονός ότι ξεχάσαμε να πάρουμε αρκετό νερό μαζί μας, ήταν και μια μικρή ταλαιπωρία όλο αυτό, αλλά επιμένω πως αξίζει τον κόπο ακόμα και στην περίπτωση που ξεχάσουμε να πάρουμε νερό μαζί μας.
Για να φτάσουμε λοιπόν στο φάρο, θα αφήσουμε το αυτοκίνητό μας στον οικισμό Γαλανανιά και θα συνεχίσουμε με τα πόδια για 5 χιλιόμετρα σε ένα χωματόδρομο. Η αλήθεια βέβαια είναι πως για τα 2,5 χιλιόμετρα μπορούμε να πάρουμε και το αυτοκίνητό μας σε αυτό το χωματόδρομο. Είναι πάρα πολύ καλός και βατός. Ανάλογα την εποχή φαντάζομαι, αλλά την εποχή που πήγαμε εμείς ο δρόμος πήγαινε μια χαρά για κανονικό αυτοκίνητο. Μετά τα 2,5 χιλιόμετρα όμως πρέπει να χρησιμοποιήσεις κάτι σε τρακτέρ, άρμα από το στρατό κτλ. Αν θες όμως να γλιτώσεις αυτά τα 2,5 χιλιόμετρα μπορείς να το κάνεις άνετα. Εμείς περπατήσαμε 5 χιλιόμετρα να πάμε και 5 χιλιόμετρα να γυρίσουμε με αυτή τη μικρή λεπτομέρεια του νερού που ξεχάσαμε να πάρουμε μαζί μας. Αλλά οι λεπτομέρειες είναι που δίνουν νόημα στη ζωή. Από αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, μόνο να βαρεθείς δεν έρχεσαι στα αντικήθυρα. Αν θέλεις, έχεις να κάνεις άπειρα πράγματα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι τα πολλά εκκλησάκια που συναντούσαμε στους δρόμους. Γυρίσαμε το νησί από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Φαντάσου μόνο ότι για να πας από το ένα άκρο στο άλλο είναι μόνο 4 χιλιόμετρα μακριά. Οπότε εννοείται πως το γυρίσαμε. Θυμήσου πως στα αντικήθυρα υπάρχει ελικοδρόμιο αν συμβεί κάτι και πρέπει να φύγεις επιγόντως από το νησί. Και όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, θα βρεις γιατρό, αστυνομία και λιμεναρχείο. Καταλήματα δεν υπάρχουν πάρα πολλά, υπάρχουν αυτό που λέμε λίγα και καλά, γι' αυτό πρέπει να φροντίσεις να κλείσεις διαμονή σου νωρίτερα, αν θέλεις να έρθεις μέσα στο καλοκαίρι. Είναι όλα πάρα πολύ καθαρά, περιποιημένα και προσεγμένα, τουλάχιστον εκεί που μείναμε εμείς, ήταν όλα υπέροχα. Όσο για το ηλιοβασίλεμα της άγωνης γραμμής, okay, δεν περιγράφω άλλο, το βλέπετε μόνοι σας. Αν λοιπόν βρήκες χρήσιμο αυτό το βίντεο και σου αρέσουν και σένα αυτά τα εναλλακτικά ταξιδάκια, τότε κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χανόμασταν.